Σε καλύτερα επίπεδα συγκριτικά με τα περασμένα Σάββατα, κοιμάνθηκε η κινητικότητα στη λαϊκή αγορά της Καβάλας. Όπως τονίζουν έμποροι και παραγωγοί, ο κόσμος επιστρέφει σταδιακά από τις καλοκαιρινές του διακοπές, γεγονός που συμβάλλει στο να αυξηθεί η κίνηση στη λαϊκή αγορά. Σήμερα έχει λίγο κόσμο παραπάνω, αλλά ο κόσμος δεν ψωνίζει πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, είμαστε και μετά το 15 Αύγουστο, μέσα του μήνα και προχωράμε προς το τέλος. Δεν έχει αρκετά λεφτά ο κόσμος από ό,τι φαίνεται. Δεν έχει κάνει πολλά ψώνια. Λίγα ψώνια περιορισμένα. Ίσα-ίσα για να βγάλει το μήνα από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, ο κόσμος φαίνεται ότι μαζεύτηκε πίσω στην πόλη. Έχει λίγο κόσμο παραπάνω από τις άλλες φορές. Εντάξει, ευελπιστούμε να πάμε λίγο καλύτερα στη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε τους ξένους φέτος. Οι ξένοι είναι λίγο παραπάνω από κάθε άλλο χρόνο. Αυτοί κάπως δίνουν κάποια ανάσα στην αγορά. Πιστεύω ότι από εδώ και μπρος δεν είναι τόσο αισιόδοξο το κλίμα, δηλαδή ότι θα έχουμε τόσο κίνηση όσο είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Ας ελπίσουμε όμως ότι, γιατί κοιτάξτε, ήταν και οι εμποροπανήγυρες που επηρεάσανε πάρα πολύ, ήταν οι προηγούμενες εβδομάδες. Πάλι θα κάνουμε ένα παράπονο σαν μικροπολιτές. Κάναμε κάποιο έγγραφο στις υπηρεσίες και εμείς και ο Εμπορικός Σύλλογος να πάνε στις εμποροπανήγυρες όπως κάνουν τον έλεγχο εδώ, και είναι εντάξει, δεκτό από εμάς ο έλεγχος που γίνεται. Και πάλι σήμερα είχαμε υπηρεσία η οποία κάνει έλεγχο. Σήμερα ξεκινάει η εμποροπανήγυρη της Ηρακλίτσας. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τις υπηρεσίες, ενώ δεν το έχουν κάνει τις προηγούμενες εβδομάδες, να το δούνε αυτό το θέμα. Να δούνε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν χωρίς άδεια, χωρίς ταμιακές, χωρίς τίποτε. Θα τους παρακαλέσω, εάν προλάβουν και πάρουν το μήνυμα, είναι για 3-4 μέρες θα λειτουργήσει. Να επέμβουνε. Δεν είναι δυνατόν να παραβλέπουν αυτά τα πράγματα. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές ανέφεραν πως οι τιμές στα προϊόντα βρίσκονται σε πολύ λογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής. Ναι, ψωνίσαμε βέβαια. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές σήμερα? Καλές, ωραίες. Συγκριτικά με άλλα Σάββατα? Εγώ είμαι έξω, δεν είμαι εδώ πάντα. Τώρα ήρθα, εντάξει, καλά είναι. Βλέπετε, έχει κόσμο η λαϊκή αγορά. Δεύτερο Σάββατο είναι που έρχομαι, έχει κόσμο, εντάξει. Έχει λίγη ζέστα, αλλά αυτό τι να το κάνουμε. Κάναμε ψιλοπράγματα. Οι τιμές πώς σας φάνηκαν? Εδώ το παζάρι είναι πιο φθηνά, παιδί, πιο φθηνά είναι. Ψωνίσατε σήμερα? Ναι. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές? Ήθελα μόνο μύδια, δεν με πειράζουν. Οι τιμές είναι καλές, ναι. Αλλά εγώ είμαι συνταξιούχο από τη Γερμανία και δεν με πειράζουν πολύ. Ψωνίσατε σήμερα? Ψωνίσαμε. Καλά είναι όλα. Πώς είδατε τις τιμές σήμερα? Είναι λογικές, πολύ, πολύ λογικές. Λογικές τιμές, καλές. Συγκριτικά με άλλα Σάββατα? Έχει και πιο καλά, να σου πω. Και πιο καλά. Ψωνίσατε? Ναι, βέβαια. Ψώνισα. Πώς είδατε σήμερα τις τιμές? Πολύ καλές. Πολύ καλές σήμερα ήταν. Ναι. Καλές. Χαμηλές τιμές. Τα φρούτα ειδικότερα. Ίσως επειδή έπεσαν πολλά,